Την αδιαφορία της Ευρώπης για τις παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών στυλίτευσε με παρέμβασή του ο Κώστας Χρυσόγονος κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την επικείμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Ευρωβουλευτής ανέφερε πως σε Ουγγαρία και Πολωνία ακροδεξιές κυβερνήσεις δεν σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου σε μια προσπάθεια οικοδόμησης ή μη αυταρχικών καθεστώτων, ενώ τόνισε πως η συμπεριφορά της Ένωσης προς κράτη-μέλη του Νότου χαρακτηρίζεται από ανάλογη έλλειψη σεβασμού απέναντι σε κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Κατέληξε δε υπογραμμίζοντας πως η Ένωση πρέπει να επιστρέψει στις ιδρυτικές της αξίες και να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ολότητά τους. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος η Βρετανική έξοδος να αποτελέσει την πρώτη από μία σειρά εξόδων και άλλων κρατών. Η επικείμενη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι αξιοσημείωτη όχι τόσο για την ημερήσια διάταξή της, όσο για τα θέματα τα οποία δεν βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη το γεγονός ότι στην Ουγγαρία και ακόμη περισσότερο στην Πολωνία ακροδεξιές κυβερνήσεις επιδιώκουν και επιχειρούν να οικοδομήσουν ημιαυταρχικά καθεστώτα παραβιάζοντας τις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης που είναι ο σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. Αλλά βέβαια και η ίδια η Ένωση στη συμπεριφορά της παραδείγματος χάριν προς κράτη-μέλη του Νότου επιδεικνύει την ίδια έλλειψη σεβασμού σε άλλου είδους θεμελιώδη δικαιώματα, όπως είναι τα κοινωνικά δικαιώματα των ανθρώπων, παρόλο που και αυτά θα έπρεπε να προστατεύονται. Η Ένωση πρέπει να επιστρέψει στις θεμελιακές ιδρυτικές της αξίες, να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ολότητά τους. Διαφορετικά φοβάμαι ότι η Βρετανική έξοδος θα είναι απλώς η πρώτη από μία σειρά εξόδων και άλλων κρατών.